Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο σκηνοθέτης Νίκος Κούνδωρος είναι ο σημερινός καλεσμένος μας. Εξιστορεί και ιστορεί τα χρόνια του στην ΕΠΟΝ, αλλά και τα μετέπειτα. Ο Νίκος Κούνδωρος γεννήθηκε μες στην Αθήνα το 1926, αλλά εγγράφεται στα δημοτολόγια στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Ως μαθητής στο πειραματικό εντάσσεται στην ΕΠΟΝ και μάχεται από τις τάξεις του Ελλάς Νέων, φοιτώντας αρχικά στην αρχιτεκτονική και εν συνεχεία στη Σχολή Καλών Τεχνών, από την οποία λαμβάνει καθυστερημένα πτυχίο ζωγραφικής. Μετέχει και τραυματίζεται βαρύτατα στα Δικεμβριανά. Εκτοπίζεται στη Μακρόνισσο. Απολύεται το 1952 μετά τη συμπλήρωση τετραετίας χωρίς δήλωση μετανοίας. Αποφασίζει να στραφεί στη σκηνοθεσία με την προτροπή και τη βοήθεια των Μάνου Χατζηδάκη, Μαργαρίτας Λιμπεράκη και Βασίλη Διαμαντόπουλου και αφού εργάζεται ως βοηθός του Γρηγόρη Γρηγορίου στην ταινία «Ο Κόκκινος Βράχος». Η πρώτη δική του, η Μαγική Πόλη, είναι εμφανώς επηρεασμένη από τον Ιταλικό νεορεαλισμό. Η δεύτερη του, ο Δράκος, θεωρείται κλασική, διδάσκεται στις σχολές κινηματογράφου ανά τη γη και προβάλλεται συστηματικά στις κινηματογραφικές λέσχες. Ακολουθούν οι παράνομοι, το ποτάμι, μικρές Αφροδίτες, το πρόσωπο της Μέδουσας, τα τραγούδια της Φωτιάς, 1922, Μπορτέλο, Μπάιρον και άλλες. Τιμάται σε πολλά φεστιβάλ. Σκηνοθετεί θέατρο και όπερα. Αναπτύσσει συμβουλευτική και συνδικαλιστική δράση. Αναγορεύεται επίτιμος διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αληθεύει λοιπόν, κύριε Κούνδωρε, το θρυλούμενο και διαθρυλούμενο ότι προσέρχεστε μαθητής στο γυμνάσιο του πειραματικού επικατοχής οπλοφορώντας? Ναι, το γυμνάσιο το δικό μου, πειραματικό σχολείο, στη μέση στο Κολωνάκι. Ήμουν ο μόνος μη δεξιός, να μην πω αριστερός, αλλά ήμουν αριστερός. Είμαι ενταγμένος ήδη στις πρώτες ομάδες ΕΠΟΝ που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν και στο Κολωνάκι. Αλλά δυστυχώς ήταν φτωχή η κοιλάδα από αριστερούς. Ήμουν μόνος μου. Φοβόμουν. Έμπαινα στην τάξη μέσα, είχα ένα πιστόλι βαρύ Λούγκερ γερμανικό από αρπαγές. Έμπαινα στην τάξη και το χτύπαγα πάνω στο θρανίο. Τα κάνει μπουμ και γύριζαν όλοι και με κοίταζαν. Ήθελα να ξέρει, να ξέρουν ότι εδώ υπάρχει ένα πιστόλι. Ήμουν εκτεθειμένος σε αυτά τα 30 παιδιά μεγαλοαστών και τσογλάνιας χρόνος. Δεν θα σκάρφωσε όμως κάποιος, έτσι? Έγινε το αντίθετο. Να σου πω το αντίθετο τι ήτανε. Είχαν στείλει η οργάνωση στην οδό Μασσαλίας, ήταν το νεκροτομείο. Εκεί φέρνανε εκείνη τη μέρα μια σοδειά από εκτελεσμένο στην Κεσαριανή. Έρχεται το αμάξι, ανοίγει το πίσω, εκείνη πίσω πόρτα τέλος πάντων, και ήταν το φρικτό θέαμα, ο ένας πάνω στον άλλο, 20 εκτελεσμένοι, και το αίμα να σουρώνει, ήταν λαμαρίνα το αυτοκίνητο και σούρανε το αίμα μέχρι κάτω. Είχα μείνει τελείως άναυδος και πλησιάζει ένας από τη φρουρά και μου λέει: «Εσύ, τι κοιτάς?» Λέω: «Κοιτάω, τυχαία πέρναγα. Δώσω τα χαρτιά σου». Και εκείνη την ώρα λέω: «Τελειώσαμε». Είχα το πιστόλι μέσα εδώ πέρα. Λέω: «Θα το βρει σε 2 λεπτά, έχω ξεμπερδέψει». Και κατεβαίνουμε ποδήλατο, ένας μαθητής μου από το σχολείο. Ήξερα, ήταν στα τάγματα ασφαλείας αυτός. Λέγονταν γεροντής, τον καρφώνω από τώρα. Ήταν ο γιος του μπακάλι της περιοχής. Κοντός, στιβαρός και τάγματα ασφαλείας. Σταματάει με το ποδήλατο, λέει: «Είναι δικός μας, ας τον ήσυχο». Ο άλλος το κοιτάει: «Τι δικό σας?» Ανοίγει το φανάρι του ποδήλατου και βάζει το χαρτί του. Γεστάπο, ο νέος. Συμμαθητής μου. Λέει: «Ας τον, είναι δικός μας». Και τι γλίτωσα? Ποιος με γλίτωσε? Το ελαιονό
το πιο λιγνό δεν γινόταν στοιχείο του σχολείου μας. Διαρκούσεις της κατοχής ως επονίτης, προλάβατε να λάβετε μέρος σε κάποιες εκδηλώσεις, ξέρω εγώ, διαδηλώσεις? Δεν είχε διαδηλώσεις. Τι διαδηλώσεις? Εκεί μυστικά τα πράγματα. Δύο, τρεις. Εγώ είχα δικαιωθεί να γράφω στους τοίχους, γιατί ήμουν και το χέρι μου ζωγράφισε. Καλλιτεχνική φύση. Λοιπόν, ζωγράφισε εκεί πέρα ένα κρεμασμένο, μια κρεμάλα, κρεμότανε αυτόν το τέρος σας προδότες. Το ένα σλόγγαν. Όπου μπορούσαμε να σφυροδρέπανε σε άλλο τοίχο, ήταν η ειδικότητά μου να ζωγραφίζω. Και το σλόγγαν κάθε φορά. Να θυμηθώ ακόμα ένα, πάνω στο Κολωνάκι ήταν η εφηβική μου, ας πούμε, η πρώτη ανδρική μου ζωή. Γράφαμε και ξαφνικά έχουμε σφυρίγματα, πλακώνουν οι τεχνοδασφαλίτες τα πιο συχαμερά, πιο συχαμερά από τους Γερμανούς, πιο συχαμερά από εμάς τους ίδιους. Ήταν αυτή η ρομή των ταμάτων ασφαλείας. Φεύγουν όλοι οι άλλοι και εγώ είχα σκαφαλώσει ένα μπαλκόνι επάνω για να γράψω. Δεν μπόρεσα να φύγω από το μπαλκόνι. Κάτι μπαλκονάκια στενά που είχαν οι πολυκατοικίες. Και πλακώνει άλλοι, σφυρίγματα, φωρίες, φασαρίες κτλ. Εγώ εκεί παγωμένος. Λέω τώρα θα με τσιμπήσουνε. Δεν με τσιμπήσανε. Αλλά αυτό και κάτι άλλα πράγματα με κάνανε ψύχρεμο. Με κάνανε αντράκι. Εγώ εκεί μεγάλωσα. Τι με τώρα, ένα παιδί 17 χρόνια που ζωγράφησε. Ο πατέρας μου έλεγε τι θα γίνει, Νικόλη, λέει, κεντίστρα θα γίνεις. Νόμιζα ότι η ζωγραφική και η κεντιστική ήταν παράλληλα. Διακεκριμένος δικηγόρος. Ναι. Λοιπόν, η κεντίστρα ψήθηκε εκεί πέρα. Σε κάτι τούτα, σε κάτι κύριε, σε κάτι άλλα, έγινε αντράχη κι εγώ εκεί πέρα, στα 17 μου. Είχατε ενημέρωση μέσα στο 44 πια ότι κερδίζεται ο πόλεμος, ότι επίκειται η απελευθέρωση? Τα είχαμε όλα, γιατί υπήρχαν ραδιόφωνα και το περίφημο BBC, το οποίο ενημέρωνε. Ενημέρωνε τους επικεφαλείς, αυτοί ενημέρωνε εμάς, οι περίφημες κρύπτες. Πολλοί την πληρώσανε αυτή την φωλιά, γιατί, να πω και μια αλήθεια, ο καημός του Ρωμιού, της Ρωμιοσύνης, είναι ο Ρουφιάνος. Είναι ο καταδότης. Είναι ο διπλανός σου. Είναι από πάνω σου ή από κάνω σου. Είναι μέσα στη φαμίλια. Δεν ξέρεις από πού θα προκύψει αυτό το σκουλίκι το βρωμερό που λέγεται καταδότης. Αυτό έφαγε, τι να σου πω, έφαγε την ψυχή πολλού κόσμου, πολλών Ρωμιών. Ή φοβήθηκαν, ή ντραπήκαν, ή δεν ξέρω τι, κρύφτηκαν μέσα στα καμπιά. Δεν βγήκαν, δεν είχαν το θάρρος να βγουν έξω. Εμείς είμαστε παιδιά και δεν ξέραμε τι μας γίνεται. Και θάρρος είχαμε και απ' όλα είχαμε. The British paratroopers met no opposition, coordinating their landing with British and Greek troops landed by the Royal Navy at Piraeus, port of Athens. Contact was also established with British troops which had landed earlier on the Peloponnesus and had advanced east from Corinth. German forces had evacuated the capital. Natives and guerrillas were waiting to greet the troops as they came down. Counter-sabotage by the guerrillas had kept many public services, including Marathon Dam, a principal source of Athens' water supply, intact. So the only immediate action required was tending men injured in the jump and organizing British military functions. Οκτώβριο του 44, απελευθέρωση, αποβιβάζεται κλιμακωτά η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Ποια είναι τα συναισθήματα, τι επενδύεται πια, τι περιμένετε? Κοίταξε, η λέξη λαοκρατία από το στόμα του Παπαδημήτρη από τον καιρό εκείνο σημαίνει πολλά πράγματα. Άλλο να τραγουδάμε λαοκρατία και όχι βασιλεία, άλλο αυτό, και άλλο να ακούς μέσα σε ένα λαό 10.000 ανθρώπων και τον Παπαδημήτρη να λέει λαοκρατία. Υπό κάποια πίεση από κάτω. Αυτό τα ξέραμε εμείς. Τα μάθαμε πολύ αργότερα, ούτε αν τα μάθαμε ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, η λέξη λαοκρατία μας φλόγιζε. Έπρεπε να γίνει το φοβερό επεισόδιο στις 3 του Δεκέμβρη, στην ίδια πλατεία, όπου πυροβολισμοί από ένα ξενοδοχείο πάνω, δεν μάθαμε ποτέ από Γκραν Βρετάνη. Εκεί εσείς. Βεβαίως. Ως συντεταγμένος, ως επονίτης. Ως επονίτες. Ναι. Και από εκεί πήραμε το σύνθημα στο Πολυτεχνείο όλοι. Εκεί γίνανε τα πατροπαράδοτα στα αριστερά κινήματα, φορτώσαν τους νεκρούς σε πόρτες επάνω. Και τραγουδώντας «Επέσανε τα αδέρφια μας» και τα λοιπά, ένα φοβερό τραγούδι, κατέβαλαν προς το Σύνταγμα. Από το Σύνταγμα προφανώς προς την Ομόνοια, ναι. Προς Ομόνοια. Ναι, έκανα λάθος. Από το Σύνταγμα. Φορτωμένα οι νεκροί, κοίτα, δεν ήταν ένας, δύο, τρεις, καμπός ήτανε. Κατέβαινε ο λαός τραγουδώντας «Επέσανε τα αδέρφια μας, εσείς» και τα λοιπά. Επέσατε θύματα αδέρφια εσείς.
Εκεί πήραμε την εντολή, όπλα και κάτω στο Πολυτεχνείο. Όπλα και... πού, είχατε μαζί σας στη συγκέντρωση. Εμείς είχαμε τίποτα μαζί μας, στον Γκίζη. Το αρχηγείο ήταν στον Γκίζη. Στον Γκίζη να πάρετε όπλα και να κατέβετε στο Πολυτεχνείο. Της ΕΠΟΝ πάντοτε. Ναι. Της ΕΠΟΝ αρχηγείο ήταν εκεί στον Γκίζη. Δεν ήταν ΕΠΟΝ, όχι, ήταν το Ελλάσιο το αρχηγείο. Στον Γκίζη, ναι. Εμείς είμαστε ο Ελλάς σπουδαστών, ο Λόρδος Μπάιρον, Βίρονας, τώρα η μοίρα των πραγμάτων. Με Φαράκο, Φιλίνη, Ξενάκη, με όλους αυτούς δηλαδή. Και μια που λες Ξενάκη, η πρώτη μπαταριά που έπεσε, θέρισε το Ξενάκη στο πρόσωπο. Δεν ξέρω αν ξέρεις τη μοίρα του Ξενάκη. Πότε, πού, πότε. Στο Πολυτεχνείο. Μια μέρα αργότερα. Πότε. Λοιπόν, η εικόνα έχει ως εξής. Στην Ομόνια, νεαροί Άγγλοι, ναι, Άγγλοι με τα μπερδάκια, αυτές πέντε ήταν καταδρομής με τα βυσσινιά μπερδάκια. Ναι. Τους σηκώναν στα χέρια ο λαός, ο πάντοτε προδομένος πλαικιοποιητής, στους ώμους και τραγουδάκανε. It's a long way to the Tipperary, τι με απαλάβω μάρα. Και μερικές ώρες. Παλαιότερα. Και παλαιότερα, πριν... την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Δεν ξέραμε ότι οι Άγγλοι πυροβολούσαν, δεν ξέραμε ότι οι Άγγλοι ήταν εχθροί μας. Οι Άγγλοι ήταν οι Άγγλοι, οι σύμμαχοι, οι φίλοι, οι προστάτες. Και ξαφνικά από τα βλέμματα παιδάκια αυτά με τα σκουφιά και με ένα άρμα μάχης μπροστά να φτάνω στο Πολυτεχνείο, να γκρεμίζουν την πόρτα. Α, έχετε ήδη καταφύγει εσείς στο Πολυτεχνείο. Με εντολή του αρχηγείου. Αφού περάσατε από τον Γκίζη και πήρατε ναι, οπλισμό. Μας φέραν όπλα εκεί, εγώ δεν πήγα στον Γκίζη. Μας φέραν όπλα κάτω, μας μοίραν σφαίρες και μας... τώρα γιατί στο Πολυτεχνείο. Εγώ ήμουν σπουδαστής στο Πολυτεχνείο τότε, στην αρχιτεκτονική και στην ζωγραφική. Λοιπόν, σχολή λέει, καλών τεχνών δηλαδή τότε στη σχολή. Ναι, η σχολή καλών τεχνών ήταν Πολυτεχνείο. Ναι, ναι, ναι. Στεγαζότανε. Στεγαζότανε. Αριστερά. Λοιπόν, σου λέει, ξέρεις το χώρο, Κούντουρε. Πάρε ανθρώπους και να περιζώσετε γύρω-γύρω τις πόρτες, όπου υπάρχουν πόρτες και παράθυρα. Να τα κλείσετε και να βάλετε φρουρά. Δηλαδή κάτι σαν πολιορκημένοι περιμένατε. Όχι σαν. Αυτοί που ήξεραν πιο πολλά. Ναι. Λοιπόν, όταν ακούς και η κραυγή. Είχε σκαρφαλώσει ένας νεαρούλης πάνω στις κολόνες εκεί που είναι στην είσοδο του Πολυτεχνείου, ακόμα είναι, και φώναξε. Τάγκς. Για ένα τάγκς. Δικό μας ήταν. Δεν ήταν δικό μας. Ήταν αγγλικό. Φτάνει προς την πόρτα. Ήταν ένα τραγικό γελίο ότι χρόνια έπειτα η Χούντα, η εικόνα ήταν η ίδια ακριβώς. Το άρμα μάχης έρχεται, στέκεται μπροστά στην πόρτα, με μεγάλη πόρτα με σίδερα. Κλειστή η πόρτα από εσάς. Βέβαια. Κλασική πόρτα που. Κλειστή και φρουρά, δικιά μας φρουρά. Γύρω-γύρω σκαρφωμένοι πάνω στις κολόνες, δεξιά στα κάκια, αλλά όλοι οι δικοί μας νέοι, φοιτητές. Άρα δηλαδή το Πολυτεχνείο είναι déjà vu που βέβαια. Δεν είναι, μα ίδιο δεν μπορεί να φανταστείς. Λέει και εκείνη η περίφημη φράση του Ναπολέοντα, οι αιώνες αντιγράφουν τους αιώνες. Πιο πολύ δεν γινότανε. Φτάνει το άρμα. Μένει διστακτικό μπροστά στην πόρτα. Να μπει, να μην μπει τώρα για το άρμα αυτή η πόρτα. Είναι μέρα, είναι βράδυ. Τι... Ήταν βράδυ. Βράδυ. Ναι, δηλαδή, λίγο μετά το σούρουπο. Κάνει μια ένα βήμα μπροστά το άρμα, γκρεμίζεται η πόρτα όλη. Ανάβει και προβολής, ναι. Έτσι τώρα εγώ ζω το Πολυτεχνείο το πιο σύγχρονο. Μια κοπελιά που έγινε τελικά, την ξέρουμε αυτή η κοπέλα, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το όνομά της, μου χτυπήθηκε στο πόδι και είναι ακόμα Ριγοπούλου, η κυρία Πέπη Ριγοπούλου, καθηγήτρια στα μέσα ενημέρωσης. Η Πέπη Ριγοπούλου, ναι. Εκτύπησαμε εκεί την φοβερή πόρτα που έπεσε και όσους άρπαξε και όσους δεν άρπαξε. Και ξαφνικά ακούμε εγγλέζικες φωνές. Εκεί πρέπει εσύ τώρα που ακούς ιστορία και ήσουν τότε πολύ νέος, φαντάζομαι. Όχι τόσο. Όχι τόσο, εν πάση περιπτώσει. Εγώ τα ζήσα αυτά. Και ακούμε τις φωνές εγγλέζικες. Λέμε τρέλα, σχιζοφρένεια. Τι γίνεται. Να φωνάζουν αγγλικά, δεν ξέρουμε αγγλικά. Εμείς τώρα δεν τα θυμόμαστε στα αγγλικά. Γαλλικά και πιάνο. Ακριβώς, γαλλικά και πιάνο. Και λέμε τι συμβαίνει. Και με το τι συμβαίνει, βλέπουμε τα αγγλιζάκια, τα ίδια αγγλιζάκια που ήταν. Το πρωί στην Ομόνια με τα μπερέτα Βυσσινιά και η Ιντσελόγου του Τιπεράρη, τα ίδια, τα αντίστοιχα τέλος πάντων, με ένα στέν κρεμασμένο στον ώμο και ένα φαναράκι εδώ πέρα. Και προχωράγαν και καταλαμβάνω σιγά σιγά όλο το χώρο του Πολυτεχνείου, το προάβλιο δηλαδή. Και προχωράνε, εμείς γυρίζουμε πίσω, γιατί όταν δεν σου χτίσει προβολέας, χτυπάει έτσι και είναι σαν να είναι τα όρια του προβολέα από το σκοτάδι. Είναι κοφτά έτσι. Σαν να μπαίνει με ένα υλικό στέρεο.
Λοιπόν, εδώ είχε φως, εκεί είχε σκοτάδι. Πήγαμε το σκοτάδι μέσα, κρυφτήκαμε στα δέντρα και οπισθοχωρώντας φτάνουμε στο κεντρικό κτίριο του Πολυτεχνείου. Μπαίνουμε μέσα. Βρέθηκα εγώ εκεί πέρα, ας πω και μια ιστορία λιγάκι οδυνηρή. Και πέφτω πάνω στη σκάλα. Πήγα να ανέβω στο... Έχει ένα είδος ταράτσας επάνω. Ναι, είναι διπλή σκάλα και έχει ένα και βλέπω στη σκάλα, πεσμένο, ένα κορμί. Κάνω έτσι κορμί, άνθρωπος, σύντροφος. Μάλιστα με χλένη φόραγε και λέω, προφανώς είναι δικός μας, δεν συζητιέται, από πού λέω να είναι. Και κάνω έτσι και ήταν γεμάτο αίμα, το πηχτό αίμα, έχεις δει πηχτό αίμα. Ούτε ξέρω γιατί ήταν πηχτό, σχεδόν μαύρο, και γέμιζε εδώ το ρούχο του. Σηκώνω το κεφάλι του, μάλιστα θυμάμαι έτσι μια ομορφιά, μια συμπόνια, βγάζω το δικό μου σακάκι και του βάζω το κεφάλι από κάτω να κουμπίσει. Ούτε ήξερα τι, πώς, αυτό, πού πάει αυτός. Το αίμα αυτό πού πάει, πού κυράει γύρω-γύρω. Ζει, δεν ζει, άκουσα ένα βοκιτό και βγαίνω έξω να φωνάξω συντρόφους να το σηκώσουμε. Δεν υπήρχαν συντρόφοι, είχαν χαθεί όλοι. Είχαν πηδήξει από τα παράθυρα πίσω της Μπουμπουλίνας, τα ξέρεις τα παράθυρα, ήταν το χημείο ήταν τότε εκεί. Είχαν πηδήξει προς τα έξω και είχαν χαθεί όλοι. Είχε εγκαταληφθεί ο χώρος. Και δύο λεπτά αργότερα πήγα κι εγώ προς τα εκεί, βλέπω τους σύντροφους με τα χέρια ψηλά έτσι, πάνω στο κεφάλι. Να προχωράνε και τους άγγλους με τα στέν, δεξιά-αριστερά, ήταν ήρεμοι άγγλοι, δεν είχαν καμιά κακία, ούτε καμιά επιθετικότητα. Ήρεμοι, σαν να κάνουν κάποια άσκηση. Αλλά αυτήν την εκαθαριστική επιχείρηση την κάνουν μόνο Άγγλοι, δηλαδή δεν υπάρχουν μόνο Άγγλοι. Αστυνομικοί και... Έλληνες και τα λοιπά. Όχι, Άγγλοι μονάχα, με τα σκουφάκια. Ήρεμοι, γαλήνοι, λες και ήταν κάτι περίεργο. Μάλιστα δεν υπήρχαν θόρυβοι, ούτε πυροβολισμοί, μια σιωπή. Και καμιά φορά στο κινηματογράφο κλείνει εκείνο το περίφημο φέντερ και έγινε μια σιωπή, αλλά οι κινήσεις ξεκολουθούν να υπάρχουν μέσα σε μια περίεργη ζωή φαντασμάτων. Αυτό μου φαίνεται τώρα που τα ξανασκέφτομαι τα πράγματα. Βγάζω τις σφαίρες, ήμουν γεμάτος οι τσέπες μου από σφαίρες, τις βγάζω, τις αποθέτω. Υπάρχει ένα τεράστιο άγαλμα του Ηρακλή με το Ρόπαλο. Εγώ εκεί είμαι στο Ρόπαλο πάνω στη βάση, λέω ίσως θα χρειαστεί να ξαναγυρίσουμε κάποτε. Άκου σκέψη τώρα. Και κρύβω και το όπλο μου πίσω από το Ρόπαλο του Ηρακλή και τις σφαίρες έτσι. Λέω, αν ξαναγυρίσουμε να τα βρούμε. Και να ξαναγυρίσουμε. Και μπαίνω κι εγώ έτσι, με τη σειρά. Από εκεί ήταν ένα τέλος στη ζωή μου. Από εκεί έπεσε άλλη αρχή. Άλλο τέλος και πάλι αρχή. Κρατηθήκατε τότε, δηλαδή σας έγινε διαδικασία σύλληψης που σας προσήγαγαν οι Εγγλέζοι. Το θυμόσαστε? Να ακούεις μια αθλειότητα ακόμα. Αυτή τη θυμάμαι. Έχω μια μνήμη εικόνας φοβερή. Μου το είπαν, δεν το είδα. Η πρώτη νεκρή, γιατί υπήρχαν, δεν τους είδα εγώ. Εκεί υπήρχε ο Δήμος, είχε κάτι τριπλά δοχεία απορριμμάτων. Τριπλά ήταν. Ένα, δύο, τρία. Και είχε μια ζώνη μετάλλινη. Είχαν βάλει οι αθλειότητες, οι Ρωμαίκες, που δεν τις ξεχάσω ποτέ, γιατί με το Ρωμαίκο είχα μια σχέση παλινδρομική. Μπρος-πίσω, μπρος-πίσω, μπρος-πίσω. Είχαν πάρει τους νεκρούς και τους είχαν χώσει με το κεφάλι μέσα στους τενεκέδες. Αυτοί ποιοι ήταν? Ήταν τα ταξιαρχεία του Ρίμνη, το πιο μισητό σώμα, συντονισμένο σώμα Ελλήνων. Είχε αγωνιστεί στην Ιταλία, είχαν πάρει εύσημα, είχαν γυρίσει, ονομάστηκε τα ταξιαρχεία του Ρίμνη, στο Ρίμνη έγιναν ένδοξοι. Και ήταν οι πρώτοι, οι οποίοι μπήκανε μέσα σαν αγριεμένα θεριά, φάτε τους κομμουνιστές. Λοιπόν, όταν αυτά τα ωραία Ελληνόπουλα, οι Ρημινίτες, πήραν τους σύντροφους τους σκοτωμένους και τους χώσανε μέσα στους κάδους. Έβλεπε στον κάδο ένα, δύο, τρία κορμιά και τα πόδια να πιέρουν σαν άνθρωποι με πάνω. Λες να πάρει ο διάλογος στην Ελλάδα και τα Ελληνόπουλα και ότι είμαστε και τον Περικλή και τον Σοφοκλή και ότι υπάρχει μέσα τα παραμύθια που μας τρέψανε. Ο Δεκέμβρης όμως ήταν άγριος. Λένε πανταχώθεν. Άρχιζε η πρώτη. Η πρώτη, τις πρώτες ώρες του Δεκέμβρη, η αγριά του Δεκέμβρη, σηματοδοτήθηκε, αν θες να πω και μια λέξη κουλτουριάρικη, από εκείνα τα κορμιά τα χωμένα μέσα στους κάτω. Γιατί ρε παιδιάκι μου, ο νεκρός, ο Ρωμιόπουλο και αυτό. Μίλια μάνα, η πατέρα, ίδια σώη. Γιατί αυτό το πράγμα, έγινε και αυτό το πράγμα. Και πάση περιπτώσει. Εν ολίγης, μας παραδίδουν
στο πρώτο αστυνομικό τμήμα, δεύτερο, τρίτο, τι ήταν, στην οδό Λέκα, ακόμα τα θυμάμαι αυτά. Πρώτο είναι. Πρώτο. Παραμένει. Εμείς είμαστε 28. Μετρηθήκαμε και μια κοπέλα, Βάσο τη λέγανε, μια κοπελίσσα. Θυματήτρια από τα σχολιά. Μείναμε εκεί πέρα κάποιες ώρες και τα ξημερώματα. Μας φορτώνουν σε ελληνικά αυτοκίνητα πια, καμιόνια, και τραβάμε πάνω για το Γουδί. Και εκεί άρχισε ο τρόμος. Στο αυτοκίνητο μέσα, λέει κάποιος... Στο στρατόνα του Γουδί, δηλαδή. Εμείς ξέραμε Γουδί, τείχος, εκτέλεση. Αυτό ήταν η λέξη Γουδί. Αυτό, ναι, αυτή η καμπάνα χτύπαγε. Ο συνήθις τόπος των εκτελέσεων. Ο συνήθις τόπος των εκτελέσεων. Λείπα πάνω στο Γουδί. Δύο-τρεις από εμάς είχαν ένα χαρτί, ένα μολύβι και γράψανε. Μας πάνε στο Γουδί. Μας πάνε για εκτέλεση. Και το δώσανε. Το πετάξανε κάτω στον δρόμο. Ναι. Ένας παγερός δρόμος, μια Αθήνα τελείως έρημη, τελείως, Δεκέμβρης. Μια υγρασία. Τα χαρτάκια πετάστηκαν με την ελπίδα κάποιοι κάπως να τα βρούνε. Και εμείς φτάνουμε στο Γουδί. Και αρχίζει η δεύτερη φάση της δικιάς μας ζωής. Παράταξη, στον τοίχο. Φωνές. Βρισχές. Θα πεις ωραία. Μάνα έχεις ρε. Τι έχουμε τώρα. Πλέον έχουν αναλάβει οι συμπατριώτες μας, οι Έλληνες, έτσι. Οι Εγγλέζοι έχουν αποσυρθεί. Και στείλουν, δεν αποσυρθήκαν τώρα θα ακούσεις. Μας στείλουν στον τοίχο των εκτελέσεων. Πράγματα που τα λέω τώρα και λέω, βρε, δεν γίνανε. Και όμως γίνανε. Ήμουν αυτόπτης μάρτυρας. Τα θυμάμαι χιλιοστό με χιλιοστό, καρέ με καρέ, για να μιλήσω σαν άνθρωπος του κινηματογράφου. Και την ώρα που λέμε, πάει, τελειώσαμε, μας τα θυμάμαι το κοριτσάκι, γιατί είχε δίπλα μου, η Βάσο. Και έτρεμε και το κράτησα μέσα και την ώρα που λέμε, τελειώσαμε. Είχα ένα υπόλοιπο από αντρελή και από, ξέρω εγώ, από φιλότιμο και συγκράτησα το κοριτσάκι από δίπλα. Αυτά γίνονται μέσα, δεν τα σκέφτεται κανένας. Και εκεί τώρα φτάνει καμιόνι αγγλέζικο, πηδάνε κάτω οι Εγγλέζοι, έτσι όμως, με τα στέλνα στο χέρι. Και τότε είδαμε ότι απέναντί μας ήταν στημένα τα πολυβόρα της εκτέλεσης, τσουβάλια. Και πάνω μπαίνουν οι Εγγλέζοι ανάμεσα με τα όπλα σταμένα στο εκτελεστικό χώρο του... ναι. Και όχι σε εμάς. Μας καλύπτουν, μας βουτάνε όλοι, όλους, μας χώρουν μέσα στα αυτοκίνητά τους και εξαφανιζόμαστε. Δηλαδή σε διάστημα 2-3-4 λεπτών από άνθρωποι που έτυχαν να παραδώσουν την ψυχή τους στο διάολο, στο Μάρξ, στο Μάρξ, εκεί. Ζωρίζεται. Δηλαδή δεν ήταν σκηνικό εικονικής εκτέλεσης ως βασανιστήριο, ήταν έτοιμη. Βέβαια. Βέβαια. Και έχουμε και τον ξένο δάκτυλο πια, ο ξένος παράγοντας, ο οποίος σας σώζει. Δηλαδή εκπληκτικό ήταν. Οι Εγγλέζοι μας πιάσανε, μας παραδώσανε, μας στείλανε στον τοίχο και έρχονται σωτήρες, μας βγάνε πάλι. Μέσα, μέσα φοράνε αγγλικές φωνές. Να φωνάζουν μέσα, μέσα, μέσα. Και εσύ και ένα, δύο καμιόνια φορτώσανε. Και φεύγουνε και πάμε στον Ημιτό πάλι, σε κάτι τόλ τεράστια, στρατιωτικά. Μας φτιαρέσανε μέσα στα τόλ και φύγανε. Και εκεί άρχισε μια περίεργη διαδικασία που δεν ξέρω πόσοι τη θυμούνται και πόσοι την ξέρουν. Εγώ και τη θυμούμαι και την ξέρω. Στα τόλ μέσα μια γαλήνη, μια ηρεμία. Εμείς και άλλοι 500. Μαζεμένοι πολίτες, όλοι πολίτες. Δεν ξέραμε τι θα γίνει. Φυλασσόμενοι, ναι. Φυλακισμένοι. Φυλακισμένοι. Και έρχονται Άγγλοι και φέρνουν τσάι. Τσάι. Τσάι, αγγλικό. Γιατί έκανε κρύο τρελό η υγρασία κάτω και δώσανε κούπες με τσάι. Ούτε ξέρω αν δώσανε 500 ή 100 ή 30, αλλά το θυμάμαι ακόμα. Και τσιγάρα. Μοιράζανε οι Εγγλέζοι. Οι φωνιάδες μας, κατά κάποιο τρόπο. Και από εκεί αρχίζεται και μπαίνει ψιθυριστά η κουβέντα Ελτάμπα. Ελτάμπα, μας πάνε στην Ελτάμπα, στα στρατόπεδα. Η πιο μεγάλη, πιο παλιή, πιο έμπειρη, δεν ξέρω τι. Ελτάμπα, Ελτάμπα, Ελτάμπα. Ήμουν νέος, ήμουν, ας πω, ατίθασος. Και είχα ένα σύντροφο από το σχολείο, το λέγανε Σίδωρο, το θυμάμαι ακόμα. Μισή ώρα αργότερα από το ιστόρημα έπαψε να υπάρχει. Θα σας το πω αν θέλετε. Θέλω να λέω τις ιστορίες μου, είναι βαρετά. Όχι, όχι, εντάξει. Ο Ισίδωρος ήταν παιδί, ήταν το παιδί της θυρωρίνας του σχολείου.
ένα ταπεινό, φτωχό παιδί, ας θυμάμαι ακόμα, φοράγε το παλτό του μεγάλου μου αδελφού και του πήγαινε μέχρι κάτω το παλτό και δίχτα μανίκια εδώ πέρα. Ένα πράγμα. Το πράγμα αυτό μου είχε με αφοσίωση ζώου. Λέει, σύντορα, εγώ δεν πάω στην Ελτάμπα. Άλλο στρατόπεδο, δεν γουστάρω, δεν θέλω. Mm-hmm. Το σκάμε. Λέει, το σκάμε. Και πηγαίνουμε κάπου, είχε μια πόρτα και είχε βαρέλια απ' έξω για να κάνει τις ανάγκες του ο κόσμος. Έβρεχε τρελά. Ανοίγουμε την σιδερένια πορτίτσα, απέναντι ένας πύργος ξύλινος, επάνω ο προβολέας και το πολυβόλο, το οποίο δεν το ξέραμε, αλλά το καταλάβαμε πολύ γρήγορα. Λέω, το σκάμε. Το βουνό το μπροστά, ο ημιτός ανοιχτός, το σκάμε, πάμε στο βουνό, φεύγουμε. Λέει, φεύγουμε. Ο προβολέας έκανε κύκλους γύρω-γύρω και πέραγε σε εμάς, κάθε, ξέρω εγώ, 22 δευτερόλεπτα. Το μετρήσαμε, λέμε, εντάξει. Μόλις λοιπόν πέρασε, έξω σίδερα. Πηδάμε, αλλά δεν ξέραμε ότι υπήρχε και ένα πολυβόλο. Και έχουμε κρεκ. Και μένει σίδερα, σε έγινε κομμάτια. Εδώ εισπάτω τρεις σφαίρες. Τώρα με διαφορά πόντο, αν το όπλο ήταν ένα χιλιοστό δεξιά-αριστερά. Θα ήταν στο θώρακα. Εισπάτω τρεις σφαίρες. Δεν κατάλαβα. Την ώρα που φάσει σφαίρες, αν κάποιος φάει ποτέ σφαίρες, να ξέρει. Το πρώτο λεπτό δεν πονάει πιο πολύ από μια ένεση. Δεν καταλαβαίνεις τι κακό έγινε. Και πάω να σουρθώ να τραβήξω τον Ισίδωρα, ο Ισίδωρα μέσα στη λάσπη σχωμένος, τελειωμένος. Πέφτω κι εγώ δίπλα μου, γιατί λέω τώρα, εδώ ακουνήσω, κακή δουλειά είναι. Περίμενα να φύγει ο προβολέας, σούρθηκα σιγά σιγά μέσα στη λάσπη και έτσι υποθύμησα από τα πάνω. Χάθηκα από τον κόσμο. Συνήρθα στον Ευαγγελισμό. Κοίταξε το να δεις το τραγελαφικό. Φόραγα αγγλική στολή. Ήμουν αθεόξανθος. Είμαι τελείως Αγγλέζος. Δεν ανήκα στην ράτσα μου. Στο Μαυριδερόν. Στο Μαυριδερόν. Με πήραν για Αγγλέζο. Η στολή αγγλική και με πήραν στο Αγγλικό Νοσοκομείο. Μαζί με τραυματίες Αγγλέζος. Είχε αρχίσει ο Δεκέμβρης. Είχε αρχίσει άγριος και φωνικός. Εκεί άρχισα άλλη περιπέτεια ζωής, έκανα τον Εγγλέζο ένα μήνα, δεν μίλαγα, έκανα ότι είχα πάει τα σοκ και δεν μίλαγα. Πού να μιλήσω, ανοίξω το στόμα μου, δεν είναι Εγγλέζος, δώσ' τον στους Ρωμιούς. Ο Ρωμιός και εμένα ήταν η εικόνα του Φωνιά, η εικόνα του εχθρού, είχε άρχισε από Ρο, ήταν Ρωμιός, ο εχθρός. Ο Εγγλέζος, ήρεμος, ευγενικός, Φωνιάς κι αυτός, αλλά άλλο μοντελάκι Φωνιά. Λίγο πρωτόγνωρο για μας. Έμεινα ένα μήνα στο νοσοκομείο. Θέλω να σου πω πως τη γλίτωσα το μήνα. Πω και άλλη ιστορία να σου πω. Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν συνήλθα, ήμουν στο πάτωμα. Και μία κοπελίτσα, ήταν εθελόντριες τότε, αν θυμάσαι, από καλές οικογένειες των Αθηνών. Ερυθροσταυρίτισσες. Ναι. Και ήταν μία κοπελίτσα που λέγανε Αρετή, ακόμα τη θυμάμαι, την κοπελιά. Η οποία μου τράβαγε πάνω το πανταλόνι, έπειτα τη λέει κόψε το, μου κόβει το πανταλόνι, το τραβωτάει λιγάκι, βγάζει την πότα. Τώρα αυτά εγώ με μισό κρυπτο μάτι τα παίρνω χαμπάρι. Τότε λέει ο γιατρός, κόψε το, να το ετοιμάσουμε για κόψιμο το πόδι, το δικό μου, η ιδιοκτησία μου αναφέρεται. Και τότε αγρίεψα, άρχισα να φωνάζω, να γουρλιάζω και επικαλέστηκα τον γιατρό, του είπα τον Τουλ. Το χειρούργο του Ευαγγελίου, τον αρχιχειρούργο. Ναι, ήταν και νομίζω και καθηγητής της χειρουργικής. Ναι. Λέω, θα φωνάξω τον Ντούλ, μην αγγίζετε το πόδι και τα λοιπά. Τον γνωρίζατε. Όχι, ήταν του αδελφού μου δάσκαλος. Α, μάλιστα. Ναι. Του Ρούσου, δηλαδή, του Ρούσου, που ήταν φοιτητής ιατρικής. Ναι, και τότε έλειπε στο Αντάρτικο Ρούσος. Είχε φύγει μαζί με τον αριστερό ιτημένο κόσμο, ο οποίος έφυγε και τράβαγε για τα βουνά πια, την Αλβανία, όπου τι άλλο τον έφερε τον καθένα. Οι φρίκες, οι ελληνικές, παιδιά μου, λέω τώρα, μιλάω σε εσένα και λέω, είναι δυνατόν να με πιστεύεις τι λέω. Είναι δυνατόν τα παιδιά που ακούνε εδώ πέρα, ηλεκτρολόγοι, κάμεραμαν, να πιστεύουν αυτά που λέω. Λέω, παραμύθι φτιάχνει το εδώ πέρα. Δεν φτιάχνει παραμύθι. Ήταν αυτή η αλλιώτικη Ελλάδα, πώς είπε, τη ζήσανε, δεν πάει ο νους τους. Ότι έγινε, ότι εμείς, αστή, παιδιά αστών ή παιδιά, τέλος πάντων, πολυτεχνείου, πανεπιστημίου,
Ότι έφτιαχναν τον πολιτισμό τον ελληνικό. Είχαν σταματήσει όλα σε ένα σημείο μηδέν και άρχισε το μακελιό το άγριο. Αυτά είναι γνωστά τι έγιναν. Οι χιλιάδες νεκροί, οι χιλιάδες τάφοι. Και θα σου πω και ένα επεισόδιο. Τώρα που άνοιξε το νους μου. Σε ένα καμιόνι που κουβάλαγε νεκρούς από το Πολυτεχνείο Σόλωνος, πιάνει την εικόνα, εμείς μέναμε εκεί, στο τέλος Σόλωνος. Στο Κολωνάκι, το λέω Κολωνάκι και ντρέπουμε, αλλά εκεί μέναμε. Και κάποιος αναγνωρίζει την αφεντιά μου μέσα στους νεκρούς. Επειδή με είχε δει ζωντανό πριν από λίγο στο Πολυτεχνείο και έπειτα έγινε η μάχη και έπειτα έγινε το μακελιό, λέει ο Νίκος και πάει στην πάνω μου και λέει ο Νίκος. Του στάβανε στο βασιλικό τότε κήπο που είχε χώμα γιατί το άλλο άσφαλτο, σόλνος, κουφά κτλ. Πού να θάψεις. Ανοίγαν λοιπόν τάφους μεγάλο στο κήπο και θάβανε με την τουζίνα. Και φουκάβει η μάνα μου, χυμάει μαζί με έναν ξάδερφο γιατρό και τρέχει και ρωτάει πού τους θάβουνε, εκεί τους θάβουνε. Τρέχει η μάνα και ο γιατρός ήταν γιατρός αστυνομίας, άκουσα τώρα πράγματα, μπάρμπας μου ήτανε. Και φτάνει εκεί στα πτώματα τα τελευταία, λέει βγάλει τι είναι ο γιος της. Και λέει, δεν μπορώ να βγάλω, είμαι γιατρός της αστυνομίας, βγάλω τους αμέσως. Βγάλαν τους πάνω πάρω νεκρούς, δεν έβλεπε τον Νίκο. Μάλιστα έβγαλε η μάνα μου τη βέρα της και την έδωσε σε αυτούς που σκάβανε. Παιδιά, πάρτε αυτό, μοιραστείτε, το κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν θέλανε, δεν το πήρανε. Αλλά εγώ δεν υπήρχα. Ήταν η ώρα που εγώ ήμουν στον ευαγγελισμό δίπλα. Τέλος πάντων, βάλουν τα μαύρα καταπληκτικά έθιμα, κλείνουν τα παράθυρα με μαύρα, παντού μαύρα, οι καθρέφτες εξαφανίζονται όλοι με μαύρες. Υφάσματα, όπου τα βρήκανε. Και μου κάνανε και τα 9 μέρα. Α, τόσο πολύ. Και τα 40 μέρα μου κάνανε. Θα πήγαινε ευλογημένο δηλαδή από την θρησκεία. Τι νόμιζες. Έχετε υπάρξει νεκρός. Έχω υπάρξει νεκρός βέβαια. Και όταν με ανακαλύψανε, νόμιζαν πως είμαι ο Ρούσος. Δηλαδή είστε ο Ερυθρός Σταυρός. Τι πράγματα, παιδάκι μου. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, κάτι τέτοιο. Ήταν όλοι Άγγλοι, 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 Άγγλοι. Και νοσοκόμες οι καημενούλες ήρθαν με φαναράκια τα μεσάνυχτα να γιορτάσουν με τους Άγγλους η νύχτα Χριστουγέννων, νύχτα γιορτής, νύχτα τρεπά, σαν χραμάρες δυτικού τύπου. Και εγώ εισέπραξα το μερίδιό μου από τα ρα και τα λοιπά. Και ήταν κάτι παιδιά που κρατάγανε, πώς το λένε, καλάθια πάντων, με πεσκές σοκολάτες, σαχλαμαρίτσες για τους τραυματίες. Όλη την ιστορία τη διακοσμούσε μια ομάδα από κοπέρες του Λυκείου των Ελληνίδων, με στολές ελληνικές. Δηλαδή είναι και γελίο και τραγικό συγχρόνως. Αυτό δηλαδή το παπαντίστικο, ο κλαυσίγελος, εδώ ταιριάζει. Ή να σκάσει τα γέλια ή να βάζει τα κλάματα. Λοιπόν, το πρόκειτο τον Πιτσιρικό ήταν. Κατοικούσε απέναντι το σπίτι μας και το τράβηξα από το ρούχο ραδοκλέ, τράβηξε, πες στη μάνα μου, ποιος είσαι, σου θα μην μιλάς, φύγαινε αμέσως, πήγαινε στη μάνα μου και πες ο γιος της είναι εδώ στο νοσοκομείο. Αυτός πήγε που δεν το περίμενα, το λέει στη μάνα μου, η μάνα μου με είχε θάψει εμένα, ναι, αλλά δεν είχε θάψει το μεγάλο αδελφό, το φίλο σου, το Ρούσο. Και λέει ο Ρούσος, τουλάχιστον ο Ρούσος γλιτώσε. Και έρχεται καημένη η μάνα να δει το Ρούσο. Και επειδή δεν μπορούσε να αφήνει να μπει κόσμος, φώναξε τον Παρνογιάννη τον Παυλή, που στο είπα και πριν ήταν ιδιαίτερος του Υπουργού Άμυνας, τον Βενιζέλο. Το Βενιζέλο τον είχε μεγαλώσει η μάνα μου, το γιο Βενιζέλο, τον Σοφοκλή. Τον είχε μεγαλώσει η μάνα μου, δηλαδή υπήρχε μια σαλάτα φοβερή, δημοκρατικο-βασιλική. Και φώναξε τον Παυλή, ο οποίος ήταν αντιπολεμικός του Αγγλικού στρατού. Άκουσε τώρα, ένας κριτικός από τα Νόγια. Είχε αξιωματικός του, διερμηνέας αξιωματικός. Είχε και στίκ, τάκ, εδώ πέρα. Ο Σόγλαμας, ο χωρικός. Με στίκ άγγλου αξιωματικού, τέλος πάντων. Ήρθε με τη μάνα μου μαζί να δουν το Ρούσο. Και έτσι το Ρούσο βλέπουν τον Νίκο με τα δυο, με τα 40 μέρα και τα 9 μέρα. Κατάλαβες τώρα τι έγινε. Τρελαθήκαν όλοι, εν πάση περιπτώσει. Εμείς ζήσαμε, ο Ρούσος γύρισε ένα μήνα αργότερα από τα βουνά, είχε πάρει μέχρι την Αλβανία σχεδόν. Γύρισε ένα βράδυ.
άθλιος, κυνηγημένος. Κουτσά στραβά, κύριε Κούνδρο, επιχειρείτε κάποια ομαλοποίηση της κατάστασης, συμφωνία της Βάρκιζας, αφού πλεισμός υποτίθεται όλων των πλευρών ή των στασιαστών, για να μείνει ο επίσημος στρατός, ζείτε τη διαδικασία του αφοπλισμού. Φυσικά την έζησα, δεν μπορούσα και να μην τη ζήσω, αλλά στο κρεβάτι. Έκασα περίπου ένα χρόνο. Αυτά τα τραύματα είχαν γίνει σοβαρά τελικά. Και μέχρι να μπουν σε τάξη και από τα δεκανίκια για να μπορώ να περπατήσω, είχα αχρηστευτεί τελείως, αλλά φυσικά όλη την... πήγα να πω την ντροπή, αλλά την ντροπή. Είμαστε άξιοι της μοίρας της. Εκεί έκανα μια καλή στροφή και βρέθηκα στο δίλημα. Τη δεξιά τη μισούσα και τη μισώ. Η αριστερά με πλήγωνε και οι πληγές ακόμα είναι ανοιχτές. Γιατί δεν ήξερα η προδεσία ποια μεριά βάρνε περισσότερο. Και βγαίνει στα πράγματα μέσα η φοβερή μορφή του Άρη του Δελφιώτη. Αυτού του όμορφου, και τώρα εξακολουθώ να το λέω, και παρά το ότι έχω καταδικάσει την αριστερή ζωή μου, σαν λάθος, ο Άρης Δελφιώτης υπήρξε πάντοτε για μένα, ναι, είμαι και ρομαντικός, η μορφή. Να σου πω μια ιστορία του Δελφιώτη. Παρένθεση κάνω. Ναι. Προκειρού κάποια κυρία που ξέρω και ήταν από το Αντάρτικο και η μάνα της κυρίας, η κυρία είναι γιατρίνα. Σπούδασε στην Κίνα. Με τις ομάδες των αριστερών, οι οποίες φύγαν η Ιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και κάποιοι πήγαν προς την Κίνα για να μεριθεί. Ήταν ένας δάσκαλος και οι κόρες του. Δύο κόρες, ο Σοζούλης Μωρά. Τους έστειλε το κόμμα στην Κίνα να δουν αν υπάρχουν δυνατότητες να απορροφήσει η Κίνα. Η Κίνα δεν απορρόφησε, αλλά τα παιδιά μείνανε στην γραφειοκρατία, αν θέλει, στην Κινέζικη, γίνανε γιατρίνες θέλοντας και μη, και η μάνα τους μαζί. Η μάνα λοιπόν ήταν το κορίτσι το οποίο είχε ο Άρης ο Βελουχιώτης, πασίγουρος, μια κοπελίτσα. Την είχε μαζί του, μια μοναδική ήταν, 20 χρονών. Η κοπελίτσα αυτή ήταν η μάνα των δύο κοριτσιών. Τα κορίτσια γυρίσαν στην Ελλάδα, η μάνα μαζί. Εγνώρισα τη μάνα εγώ, συγκινημένος τη μάνα ήταν αυτή η μάνα, να μου λέει ιστορίες, να γράφω ιστορίες. Και μια μέρα μου λέει, Νίκο, θέλω να σε δω, είναι ανάγκη, ο καπετάν Τάδε είναι εδώ και θέλει να έχει μια πρόσβαση στην τηλεόραση. Και σκεφτήκαμε σένα. Λέω, μάλιστα, πήγα λοιπόν και γνωρίζω τον καπετάν Τάδε. Αυτός ήταν ένας ωραίος σαν Κυπαρίσι άντρας. Μου λέει, θέλω να τα πω στην τηλεόραση. Λέω, τα πια. Λέει, την προδοσία. Λέω, άκουσε καπιτάνι μου, εγώ δεν είμαι ενδιάμεσος. Αρκετά έχουν καρφώσει οι αριστεροί τους αριστερούς. Αρκετά βρωμιά έχει βγει τώρα τα πράγματα πια πήγαν στην άλλη μεριά. Εγώ δεν θα σε αφήσω να πας στην τηλεόραση και να καρφώσεις τους συντρόφους σου. Μα λέει, άκουσε και να δεις. Και μου λέει την εξής φοβερή ιστορία. Εγώ λέει, ήμουν με τον Βολουχιώτη. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Είχαμε κρυφτεί σε μια σπηλιά, με οποία έτρεχε νερό από πάνω και δεν ήξερες ότι από πίσω είχε κενό. Είχα κρυφτεί με τον Βολουχιώτη, με τον Τζαβέλα, Τζαβέλα στο Πρωτοπαλίκαρο. Mm-hmm. Ο άγριος. Ο ματωμένος. Γιατί μας είχαν στην απέναντι μεριά του ποταμού, ήταν οι χωρικοί οπλισμένοι. Πώς του λέγανε, μωρέ. Σοπισμένους χωρικούς που κάνανε ομάδες ολόκληρη τεράστια και ήταν οι πιο άγριοι από το στρατό. Τάγματα ασφαλείας. Όχι. Τα τέα. Όχι. Χωρικοί, είχαν και όνομα. Τέλος πάντων. Μάιδες. Οι Μάιδες, ας πούμε. Είχαν κυκλώσει την περιοχή. Ο Βελουχιώτης με τον Τζαβέλα και με τον καπετάνιο του τον Δεόρα, πολύ νέοι βέβαια όλοι τους, είχαν κουρνιάσει να δουν τι θα γίνει. Υπήρχαν 50 άντρες στο Βελουχιώτη. Οι οποίοι πήραν εντολή από τον Βελουχιώτη να τους πάρει κάποιος, καπετάνιος Τάδε, να τους περάσει το ποτάμι και αυτοί, εάν βγούνε απέναντι, να στείλουν μήνυμα ότι υπάρχει δρόμος ανοιχτός να περάσει ο Βελουχιώτης. Αυτοί δεν χάθηκαν, δεν δώσαν ποτέ μήνυμα. Σύμφωνα με τον σύντροφο λοιπόν τούτο, είχαν προδώσει και ήθελε να καταγγείλει πια στο Ρωμαίο, το οποίο είχε καθυσυχάσει, δεν νοιάζεται τίποτα από όλα αυτά. Να καταγγείλει αυτό το επεισόδιο. Γιατί εγκατέλειψαν τον Βελουχιώτη την τελευταία ώρα και τον έσπρωξαν προς το θάνατό του. Και έχουμε τώρα το θάνατό του. Μου λέει, ο Βελουχιώτη ήταν εδώ αριστερά μου. Εγώ ήμουν εδώ.
Μου λέει, έλα εδώ κοντά μου. Πήγα κοντά του. Λέει, θέλω να γλιτώσεις και να πεις. Εγώ δεν πρόδωσα, μου λέει. Το Κουκουέ τον είχε καταγγείλει το Βελχιώτη. Τα ξέρεις βέβαια αυτά, τα συνηθισμένες φρίκες. Θέλω να πάω να το πεις. Εγώ δεν πρόδωσα. Και ο Βελχιώτης δεν παρέδωσε όπλα, ε. Και βγάζει το πιστόλι και σε δευτερόλεπτα μου λέει, ρε Κούντουρε, καθόμουν δίπλα, τι πολιτή ήταν το πόδι του, το χέρι μου, τραβάει το πιστόλι. Τα χάσαμε όλοι. Ο Τζαβέλας ήταν πάνω και τα είδε όλα, αλλά δεν τόλμησε να κατέβει. Εγώ φεύγω αμέσως γιατί ο πυροβολισμός θα έφερνε και κρύβομαι σε εκείνη τη σπηλίτσα με το νερό και βλέπω κατεβαίνανε οι μάιδες, του κόβουν το κεφάλι, του κόβουν και το χέρι το ένα και φεύγουνε. Αυτή είναι η ιστορία. Θέλω λέει, να το καταθέσω. Εγώ λέω να φέρω μια μηχανή να τον ξανατραβήξω. Άλλη μια ομολογία. Αυτή είναι φοβερή ομολογία. Ο άνθρωπος που ήταν κολλητός, που του πήρε τα αίματα του Βελουχιώτη, τεινάχθηκαν πάνω του. Και αυτός σε 10 μέρες πέθανε. Δεν πρόλαβα να τον καταγράψω. Έπαιρνε έτσι. Έχω μετανιώσει φοβερά την καθυστέρηση, αλλά έγινε. Εν συνεχεία αποθεραπεύεστε και στρατεύεστε κανονικά στον Εθνικό Στρατό. Λες Εθνικό στρατό και βγάζω σπυράκια. Λες Εθνικό Στρατό. Έτσι ήταν η ορολογία της εγώ εποχής. Εγώ δεν το θεώρησα ποτέ Εθνικό Στρατό και τώρα ακόμα που μου μιλάς. Και είναι περίεργο τώρα. Τι με νοιάζει. Δεν με νοιάζει καθόλου. Όλα αυτά είναι περασμένα. Και η λέξη στρατεύεστε στο Εθνικό Στρατό μου φέρνει ένα μάγκωμα. Στο μυαλό, στην ψυχή, δεν ξέρω πού διάβασα. Αυτό φέρνει. Επιδιώκω κι εγώ να σας φέρω σε εκείνη την εποχή. Γι' αυτό χρησιμοποιώ πεπαλαιωμένη ορολογία. Τώρα λέγεται Ελληνικός Στρατός. Α, μπράβο. Ναι. Και εντάσσεστε στα τάγματα αυτά τα οποία αποστέλλονται στη Μακρόνησο για να ανανύψετε. Να αρχίσω πάλι τη φιλία μου. Πώς γίνεται δηλαδή, ναι. Λοιπόν, πάω στην Κρήτη. Σε ένα έμπεδο. Για να δικαιωθεί και ο τίτλος Εθνικός Στρατός. Ε. Και από εκεί φυσικά επειδή ήμουν απόφυτος γυμνασίου και σπουδαστής ανωτέρου ιδρύματος, λέει αξιωματικός ο νέος. Εγώ λέω παρεξήγηση, παρεξήγηση. Αλλά έγινε το εξής ευχάριστο. Ήταν όλοι το τάγμα αυτό ήταν μόνο κριτική. Λοιπόν, ένα κριτικόπουλο από τα Νόγια, επειδή τους φέρετε οι μη κριτικοί φερόντουσαν βάρβαρα, οι υποαξιωματικοί, κατσική εδώ, κατσική εκεί, δεν το δεχόταν εύκολο ο κριτικός, βουτάει τη λόχη του και τυχώνει στην κοιλιά του αιμαδάρχη, ας πούμε. Και από εκεί αρπάει ένα όπλο, τα όπλα τα είχαν έτσι, 5-5 πυραμίδες. Αρπάει ένα όπλο και φεύγει στα βουνά. Αυτό δημιούργησε μια ταραχή στο στρατόπεδο. Έγιναν διάφορες αναφορές εδώ καταλαβατή και λέει στην Αθήνα όλοι. Μας βάζουν σε πληταγωγά και τραβάμε για Αθήνα. Και είχε μεγάλη νοστιμιά γιατί ήταν όλο λίρες το πληταγωγό. Κάθε 10 κριτικοί από τα Νόγια πάνω, είπαμε τα βουνά όλοι, είχαν τη λίρα τους μαζί. Το λιράκι. Φτάνουμε στην Αθήνα, μας πετάμε ούτε ξέρω, μας χώρισαν δεξιά σαρά για να μην είμαστε μαζί. Και εγώ βρέθηκα σε ένα τάγμα μεταφορών, λέγεται μου φαίνεται. Ανώδυνο, χωρίς όπλο. Και εκεί έγινε η άλλη περιπέτεια της ζωής μου, η οποία και όρισε τη μοίρα μου μέχρι τώρα που σου μιλάω. 25 Μαρτίου. Γυαλίστε λέει τα γυαλίστα ράτρε πάνω, κουμπιά, ζώνες. Τα γυαλίσαμε. Και είμαστε μπροστά στον άλλο στρατιώτη. Εικόνα πεντακάθαρη. Στον άλλο στρατιώτη δύο άλογα. Μας θυμάμαι πόσο με εντυπωσίασε που τα άλογα είναι δεμένα κάτω. Περνάνε μια μπάντα, το ξέρεις αυτό. Α, στα πόδια κάτω. Για να μην κινούνται. Ποιο ξέρει, για να μην ετένοντες έχει και για να το ελέγχει. Πέρα πάντων, ο αείμνηστος βασιλιάς Γεώργιος και ο εξής ο αείμνηστος στρατάκης Παπάγος.
Και εμείς οι ηλίθιοι. Ενδεχομένως είναι ο Παύλος πια. Όχι, α, ο Παύλος πια. Βέβαια, το 47 πεθαίνει ο Γεώργιος. Όχι ότι αλλάζει και τίποτα. Ο Θεός να αναπαύσει ψυχούλα του, εν πάση περιπτώσει, ήταν οι δύο εξουσίες. Και εμείς μπροστά. Το πρωτόκολλο, όποιοι έχουν κάνει φαντάρι, το ξέρουν. Την ώρα που πλησιάζεις, δίνεται ένα σύνθημα και όλοι οι ανόητοι, κρακ, το κεφάλι δεξιά, ο χαιρετισμός. Και η σημαία κατεβαίνει εις χαιρετισμό και την στιγμή εκείνη μου λέει ο συνταγματάρχης που ήταν μαζί μας, ένα-δυο, και να τραγουδάμε και το ηλίθιο τραγούδι. Έχω μια αδερφή, κουκλίτσα ζωντανή, τη λέει ένα βόρειος Ήπειρος, την αγαπώ πολύ. Εγώ τα τραγούδαγα. Και μου λέει ο συνταγματάρχης, τραγούδαγε Βούλγαρη. Με το Βούλγαρη τι με έπιασε. Φέγγει το χέρι μου, το βαράω μια γροθιά από τον συνταγματάρχη μπροστά στον βασιλιά, μπροστά στον αριστράτηγο. Πέφτει κάτω. Τώρα, επειδή δεν βεβαιώθηκε ότι πέφτω, χτύπησα και μία από πάνω. Τι κουζουλάδα κριτική ήταν αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό όρισε τη μοίρα μου από τότε και έπειτα. Mm-hmm. Πλακώνει η ΕΣΑ, μου κολλάνε 7 πολυβόλα γύρω-γύρω αυτόματα. Πηγαίνω από εδώ από εκεί, πηγαίνουμε στα λιμέρια της ΕΣΑ που ήταν τότε, που είναι τώρα, κάτι είναι πάνω, στο Ευαγγελισμό κοντά. Πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου μεταγενεστέρου. Τότε δεν είχε άγαλμα. Ήταν γνωστά, που ήταν το ειδικό ανακριτικό τμήμα και επί Χούντας τότε. Μάλιστα. Σωστά. Με δέρνουν σε μια κολόνα πάνω και αρχίζει ένα φοβερό ξύλο από έναν όμως. Ένα κοντό, το θυμάμαι τώρα όσο έβλεπα. Γιατί σιγά ήταν που είχε όλο αυτό το πράγμα, είχε γίνει μαύρο το πρόσωπο. Ένα κοντούλη τόσο, δεμένο εγώ, να χτυπάει αυτό. Ρε κουμούνι, ρε τούτο, ρε εκείνο. Σε λιγάκι χάνεις αισθήσεις, ούτε καταλαβαίνεις τίποτα. Αλλά βλέπω μέσα στη θολούρα να περνάει ένας από τη δικιά μας ομάδα και αυτός υποψήφιος έφεδρος που είχε ένα ρώσικο όνομα, Ιγκόρ τον λέγανε. Και τον είδα να περνάει. Με είδε και αυτός, κοντοστέκεται άνευδος ο Ιγκόρ. Ο Ιγκόρ πήγε στα γραφεία κάτι να διαπεριώσει. Τον πλησιάζει, λέει, κουντουλέ. Τράβα, πέσει τη μάνα μου, ότι είμαι εδώ. Πατέρα δεν υπήρχε, μάνα ήταν. Κλοκ. Σε λίγη ώρα φτάνουν δύο στρατιώτες του επιτελείου, όχι του επιτελείου, του Υπουργείου. Υπάρχει μια διαφορά. Οι άνθρωποι του Υπουργείου ήταν μονίμως σε μια αντιπαλότητα, ύπουλια που κάτω δεν την καταλαβαίνες, με τους ανθρώπους του επιτελείου. Ναι, γιατί ήταν πολιτική εξουσία. Ακριβώς, ναι. Και με οδηγούν επάνω στον ταξίαρχο. Εγώ δεν έβλεπα ταξίαρχο, ήμουν έτσι θολωμένος, ήταν ο ξαδερφός μου ο Βερντογιάννης, ιδιαίτερος του Υπουργού Άμυνας. Άκου τώρα Ελλάδα, βορντέλο σκέτο. Εγώ δεμένος, ψόφιος από το ξύλο και από αυτό που θα ακολουθούσε, επάνω ο ξαδερφός μου. Ο πρόσωπος ξάδερφος, είχαμε μεγαλώσει μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Ένα κρεβάτι εδώ, ένα εκεί. Εγώ ήμουνα εκεί που είπα και ο άλλος ήταν εκεί που ήταν. Ιδιαίτερος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με λάτρευε και τον λάτρευε. Είχαμε σκέψει παιδιά όταν είσαι έφηβος και μεγαλώσεις το ίδιο δωμάτιο, ένα κρεβάτι εδώ, ένα κρεβάτι εκεί. Είναι οι δεσμοί φοβεροί. Με βλέπει λοιπόν και εγώ μέσα στη θολούρα. Λέω, Παυλή, εσύ είσαι. Πλησιάζει, με κοιτάει έτσι. Βλέπω το πρόσωπό του μέσα στη θολούρα να πλησιάζει και ξαφνικά στρίβει και το θυμάμαι τώρα. Κάνει μια βόρτα, πηγαίνει στο 3 μέτρα στο γραφείο του ταξίαρχου και δίνει μια με το χέρι του. Και τι θυμάμαι τώρα. Τα πηλίκια του ταξίαρχου είχαν ένα κόκκινο γύρω-γύρω. Το θυμάσαι. Ναι, ναι, είναι εδώ. Και παραμένει. Ναι, είναι ναι. Του ανωτάτου αξιωματικού. Το ανωτάτου. Τα παίρνει βάρνα και άρχισε να βρίζει τον ταξίαρχο. Θα σε σκοτώσω, που είσαι κέρατα. Και τα λοιπά. Εγώ λέω εδώ, τέλειωσε. Το τέλος μου εδώ είναι. Τι του κάνατε. Και τα λοιπά. Και τι γίνεται. Οργανώνουν μια ομαδίτσα από φρουρούς του Υπουργείου, με αρπάνε, με βάζουν σε ένα τρένο μέσα και μας θέλουν το μακρονίσι για να με προφυλάξουν. Για να μην περάσω από στρατοδικείο, διότι είχα σπάσει τα μούτρα του συνταγματάρχη, να μην περάσω από στρατοδικείο δηλαδή, με πήγαν στο μακρονίσι για να με προφυλάξουν. Δηλαδή ο σουρεαλισμός σε πλήρη δόξα. Στο μακρονίσι δηλαδή το νησί των κολασμένων, με πήγανε για να με σώσουνε. Έφυγα από εκεί μετά από 4 χρόνια. 4 χρόνια στο μακρονίσι. Ο μόνος. Οι μακρονισιώτες 1,5 χρόνο φεύγανε. Όλοι που έβγανε μια δήλωση, δεν υπογράφανε ή τους βαριόντουσαν, στερεάνε πάνω στα μέτωπα και τους φτερίζανε. Τους είχανε μπροστά
που είχε νάρκες, που είχε πολυβόλο, που είχε εχθρό. Ξέρανε αυτούς τα τάγματα από μετανιωμένους, υποτίθεται. Τι μετανιωμένοι, ήταν αθώοι όλοι τους. Εγώ έκατσα εκεί μέσα 4 χρονάκια, αρνούμενος υπογραφές, αρνούμενος οτιδήποτε άλλο που μου ζητούσαν και τους έφερα σε Αλβανία. Ταλαντεύτηκατε ποτέ στο θέμα της δήλωσης μετανοίας, μεγάλο ποσοστό από τον, τις οποίες ήταν και υποκριτικές βέβαια και εξανάγκης. Έχεις κάνει με κριτικό ποτέ σου τέτοιο πείσμα. Πείσμα που λέει αλήτσι κεφαλή σου, λένε οι κριτικοί. Δεν τους πιάνει κανένας. Δηλαδή. Θα μπορούν να στηθούν στον τοίχο, αλλά δεν υπογράφουν. Δεν υποτάσσονται. Δεν. Τώρα είναι γκασόνια όλοι. Τον καιρό εκείνο όμως υπήρχε ακόμα η παράδοση του Αντριλίκη. Εγώ θύμα του Αντριλικίου επέζησα. Αμήν.